ισχυρίζεται τόσο η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για το καλό της οικονομίας. Αλήθεια, θα ήθελα να ζητήσω από τους κύριους υπουργούς που είναι και οι πιο αρμόδιοι να μου δώσουν τη διεύθυνση της οικονομίας για να τη στείλω κι εγώ τα ευχάριστα νέα. Την είχαμε ζητήσει και στο παρελθόν μόνο που ποτέ δεν ήρθε. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πίσω από αυτή την ουδετερότητα της αναφοράς, το καλό της οικονομίας, δες και είναι κοινό καλό, θέλετε να συγκαλύψετε τον ταξικό, τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής οικονομίας. Μια ανάπτυξη που είναι σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, που είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και μάλιστα, ο κύριος υπουργός, όταν μίλησε πριν από λίγο, αναφέρθηκε στα ευχάριστα νέα, όπως η ιδιωτικοποίηση, λέει, του λιμανίου του Σκαραμαγκά. Βεβαίως, είναι ευχάριστα νέα για το κεφάλαιο. Αλλά για τους εργαζόμενους του Σκαραμαγκά στα ναυπηγεία, ούτε καν διασφαλίζοντας συνεχίζουν να δουλεύουν, η απόλυση κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους, ούτε βεβαίως πότε θα τους δοθούν και αν θα τους δοθούν τα δεδουλευμένα. Στις καλένδες και αυτά μεταφέρονται. Για ποιον είναι λοιπόν ευχάριστη η είδηση ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά? Μα για τον εφοπλιστή που πήρε ένα τέτοιο πολύ σημαντικό παραγωγικό, μια τέτοια παραγωγική επιχείρηση. Ο κύριος υπουργός στην ομιλία του λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση παραμένει στοχοπροσιλωμένη στην ανάγκη συνέχισης του μεταρρυθμιστικού έργου για να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον. Τι σημαίνει συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου? Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε δει. Το πρώτο δείγμα γραφής ήταν το αντεργατικό τερατούργημα, το οποίο έφερε πριν από μερικές μέρες η κυβέρνηση και ψηφίστηκε από τη Βουλή, από την πλειοψηφία. Που τι έβαζε αυτό το αντεργατικό τερατούργημα? Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την εντατικοποίηση δηλαδή των εργαζόμενων, τους φθηνότερους εργαζόμενους για τους επιχειρηματικούς ομίλους, άρα την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και ταυτόχρονα με τις διατάξεις του επιδιώκει να βάλει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα, μετατρέποντας τα σωματεία σε κρατικά και εργοδοτικά. Και αν νομίζετε ότι αυτό θα το αποδεχθεί το ΚΚΕ και το ταξικό κίνημα, να μπει το συνδικαλιστικό κίνημα στο γύψο και να απαγορευτεί η επιτυχία σε απεργία, πλανάστε πλάνη νυχτερά, κύριε Υπουργέ. Ο νόμος αυτός θα μείνει στα χαρτιά, όπως έμειναν και άλλοι παλαιότεροι νόμοι τερατουργήματα σε βάρος του συνδικαλιστικού κινήματος. Αλλά έρχομαι και τα επόμενα μέτρα, τα οποία ήδη έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Το κεφαλοποιητικό σύστημα για την επικουρική ασφάλιση, όπου τα χρήματα των ασφαλισμένων θα τζογάρονται στις χρηματαγορές, θα τα εκμεταλλεύονται οι κεφαλαιοκράτες. Και βεβαίως οι όποιες απώλειες θα υπάρχουν, η όποια χασούρα του επικουρικού ταμείου θα καλύπτεται, λέει, από τους φορολογούμενους, δηλαδή από το λαό. Θα κερδίζουν οι κεφαλαιοκράτες, θα πληρώνει ο λαός τη χασούρα του επικουρικού ταμείου. Έχουμε τον νέο επενδυτικό νόμο, όπου θα στηρίξει ακόμη περισσότερο τις ανάγκες και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων με ζεστό χρήμα, με φοροαπαλλαγές καινούργιες, με προσαρμογή των χωροταξικών και πολυδομικών σχεδιασμών στις ανάγκες των επιχειρήσεων, με παραχώρηση των ορεινών όγκων και των αιγιαλού προς όφελος της εμπορευματοποίησης. Έχουμε το νομοσχέδιο για την παιδεία, που στο όνομα της αυτονομίας στο σχολείο κατηγοριοποιούνται τα σχολεία και αυξάνονται οι ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση, όπου επί της ουσίας προωθούνται οι δεξιότητες, λέει, δηλαδή τι, μια αποσπασματική και αναλώσιμη εκτίμηση πραγμάτων, ούτως ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να είναι πολύ πιο προσαρμοσμένος στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Δηλαδή να είναι αναλώσιμος εργαζόμενος πολλαπλών χρήσεων. Άρα δεν χρειάζεται να μαθαίνει, πράγμα το οποίο θα οδηγεί στη μορφωτική υποβάθμιση των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά τα μεταρρυθμιστικά μέτρα, αλλά και άλλα που ακολουθούν, είναι ακριβώς οι βέλτιστες ευρωενωσιακές πρακτικές. Είναι το πανευρωπαϊκό μνημόνιο που συνοδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων της χρηματοδότησης από το Ταμείο. Και μπορεί βεβαίως να εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, το οποίο βεβαίως αποτελεί εργαλείο υλοποίησης των αναγκών και χρηματοδότηση των αναγκών του κεφαλαίου σε υποδομές, σε στήριξη με ζεστό χρήμα για μια ανάπτυξη ταξική, για μια ανάπτυξη αντιλαϊκή που θα διευρύνει ακόμη περισσότερο
τις κοινωνικές ανισότητες και βεβαίως που δεν θα είναι μια ανάπτυξη αέναη και βιώσιμη, αλλά θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα είναι αβέβαιη, γιατί θα σπαράσετε από τις κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος, οι οποίες θα επανακάμψουν και μετά από αυτό το νέο γύρο της ανάκαμψης. Ας έρθουμε στο νομοσχέδιο. Βεβαίως για το κομμάτι που αφορά το ΦΠΑ και δεν είναι τίποτα άλλο παρά διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρικό εμπόριο, για μας το θέμα είναι πότε θα διευκολυνθεί ο λαός μέσα από την απαλλαγή του από το βραχνά του ΦΠΑ, από την άμεση φορολογία, δηλαδή την πιο αντιλαϊκή φορολογία. Και βέβαιως υπάρχουν και διατάξεις για επέκταση του Ηρακλή, το Ηρακλής νούμερο 2, και για τροποποιήσεις στο νέο πτωχευτικό κώδικα που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες από τη σημερινή κυβέρνηση. Τα δύο αυτά ζητήματα, δηλαδή ο Ηρακλής 2 και οι αλλαγές στο νέο πτωχευτικό κώδικα, από κοινού αποσκοπούν στο να συμβάλλουν πιο αποφασιστικά στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η κριτική που κάνουν τα άλλα κόμματα και η οποία είναι βολική προς την κυβέρνηση είναι αν αυτά τα μέτρα θα φέρουν πραγματικά, θα οδηγήσουν πραγματικά στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην εξυγίανση των επιχειρήσεων για να τροφοδοτήσουν, λέει, με ρευστότητα την αγορά. Δηλαδή με ζεστό χρήμα τις επιχειρήσεις και τους σχεδιασμούς που έχουν. Ή μήπως χρειάζονται και πρόσθετα μέτρα. Για παράδειγμα, η Bad Bank που ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ερωτεύθηκε την πρόταση του κ. Στουρνάρα. Που επί της ουσίας βεβαίως αντιμετωπίζει θέματα όπως το αναβαλλόμενο φόρο, κύριε Υπουργέ, που δεν αντιμετωπίζεται από αυτό και είναι μορφή κρατικής στήριξης, αλλά που ταυτόχρονα όμως συγκαλύπτει και η συγκεκριμένη Bad Bank, όπως και ο ειδικός σας Ηρακλής, ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει. Κάποιος πρέπει να πληρώσει και θα πληρώσει, είναι φορολογούμενοι, και φορολογούμενοι είναι ο λαός και το κεφάλαιο. Και επί της ουσίας τους ενδιαφέρει, λέει, για το αν θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βρήκαμε τώρα, το παραμύθι. Ενώ η κυβέρνηση κάνει αυτά που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις βέλτιστες πρακτικές. Γιατί ποιος είναι ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Υπουργέ? Είναι οι επιχειρήσεις που είναι πάνω από 250 εργαζόμενους. Αν έτσι είναι τα πράγματα, τότε το 90% των ελληνικών αυτό που ονομάζεται επιχειρήσεων είναι εκτός του ορισμού αυτού. Άρα είναι αποκλεισμένος από τα μέτρα χρηματοδότησης που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις από 250 δομή και πάνω και τις πολυεθνικές, τα μονοπόλια. Γιατί η ελληνική διαμορφή είναι διαφορετική. Δεν το γνωρίζουν αυτό τα άλλα κόμματα, ότι το 90% των επιχειρήσεων αυτών που λένε είναι εκτός ορισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουν χρηματοδότηση και στήριξη. Το ξέρουν. Γιατί το συγκαλύπτουν όμως αυτό? Το συγκαλύπτουν αυτό το γεγονός γιατί θέλουν να βάλουν στο ίδιο τσουβάλι τα μονοπόλια, τις μεγάλες επιχειρήσεις με μια οικογενειακή επιχείρηση, με ένα βιοτέχνη, με έναν έμπορο. Που για αυτούς ακριβώς αποτελούν και το θανάσιμο εχθρό τα μονοπόλια. Γιατί ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, οι πολιτικές των κυβερνήσεων που είναι σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών και των εμπόρων, οδηγούν ακριβώς στο βίαιο εκτύπωση από την αγορά αυτών των πολύ μικρών οικονομικών μονάδων, για να συγκεντρωποιηθεί η αγορά σε όλο και λιγότερα χέρια. Να συγκεντρωθεί η αγορά. Για τη δημιουργία, τη μονοπόληση τη αγορά συνολικότερα. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να φιλοτεχνήσουν ένα φιλολαϊκό προσωπείο. Ένα προσωπείο που τάχα, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ, ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων. Όταν ήταν κυβερνήσεις, είχαν εξαπολύσει μια σφοδρότατη επίθεση σε βάρος αυτών των κοινωνικών στρωμάτων. Αλλά και για να καλλιεργήσουν αυταπάτες για αυτά τα στρώματα. Όταν γνωρίζουν και πολύ καλά ότι και την περίοδο των παχιών αγελάδων το 70% από αυτές οι επιχειρήσεις ήταν αποκλεισμένο από το χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν είχαν παρεδώσει με τις τράπεζες, ακόμη και την εποχή, δηλαδή, των παχιών αγελάδων που οι τράπεζες μοιράζανε τα δάνεια σε στραγάλια, αυτό το 70% δεν μπορούσε να περάσει το κατώφλι της τράπεζας. Και εκείνη την περίοδο, όχι μόνο τότε. Και βεβαίως, για να οικοδομήσουν μια συμμαχία αυτών των στρωμάτων με τον αντικειμενικό τους αντίπαλο, δηλαδή με τους κεφαλαιοκράτες και τα μονοπόλια. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε καθαρά, ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν είναι ένας κοινοφελής τομέας. Είναι ένας κερδοσκοπικός τομέας.
Οι τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του λαού. Δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα λαϊκά προβλήματα. Αλλά αντίθετα αξιοποιούν αυτά τα προβλήματα για να κερδίσουν. Και μέχρι τώρα τι έχει γίνει για να σώσετε και να σταθεροποιήσετε τις τράπεζες? Όλες οι κυβερνήσεις τι έχετε κάνει? Να μετρήσουμε τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών. 45 δισεκατομμύρια κόστησε στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή πού? Μπήκε στον κουβά τα 45 δισεκατομμύρια του κρατικού χρέους που θα τον πληρώσουν, που θα πληρώσουν αυτό το νέο κρατικό χρέος, τα μόνιμα φορολογικά υποζύγια, τα λαϊκά στρώματα, για να σωθούν οι τράπεζες. 45 δις, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αναβαλλόμενος φόρος που είναι μορφή κρατικής στήριξης. Τρίτον, η επίθεση που έχουν εξαπολύσει την τελευταία δεκαετία οι τράπεζες απέναντι στους εργαζόμενους. Το ίδιο των τραπεζών. Εντατικοποίηση της εργασίας, εκβιασμοί, απολύσεις είτε με τη μορφή της οικειοθελής αποχώρησης είτε με τη βίαιη μορφή. Και τα αποτελέσματα ποια είναι? Σας τα είπαμε, κύριε Υπουργέ. Το 2008 ήταν 4.130 υποκαταστήματα τραπεζών στην Ελλάδα. Σήμερα, το 2020, 31 12, ήταν 1.680. Δηλαδή, μειώθηκαν τα υποκαταστήματα 60%. Και οι εργαζόμενοι το 2008, 31 Δεκεμβρίου ήταν 67.798, 68.000 δηλαδή, και σήμερα, 31 Δεκεμβρίου του 2020, για την ακρίβεια των στοιχείων, είναι 33.121. Δηλαδή, μειώθηκαν οι εργαζόμενοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά 51%. Να ποια είναι η εντατικοποίηση? Και ταυτόχρονα, πέρα από την εντατικοποίηση των εργαζόμενων, που είναι σε βάρος των εργαζόμενων αυτά τα μέτρα, είναι και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί αναγκάζεται τον κόσμο, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες να ταξιδεύουν, να κάνουν ολόκληρα ταξίδια για να μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις τράπεζες και να κάνουν συνδιαλλαγές. Θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Τρίτο ζήτημα. Τέταρτο ζήτημα στήριξη των τραπεζών. Η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ατελώς τα προηγούμενα χρόνια από τις άλλες κυβερνήσεις μέσω πληστηριασμών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, έκανε ιδιώνυμο κακούργημα τον αγώνα των λαϊκών στρωμάτων ενάντια στους πληστηριασμούς. Ξύλωσε το πουλόβερ της προστασίας της πρώτης κατοικίας και έρχεστε σήμερα εσείς με τον Ηρακλή να διαμορφώσετε να δώσετε νέα όπλα στις τράπεζες για να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια. 12 δις ο πρώτος Ηρακλής κρατικές εγγύησης, αλλά 12 δις, 24 δις συνολικά, ο δεύτερος Ηρακλής. Δηλαδή 24 δις συνολικά κρατικές εγγύησης στις τράπεζες για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια. Και σας λέμε, είναι διασφαλισμένα αυτά τα χρήματα? Δεν βάζει κανείς το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει να είναι διασφαλισμένα. Άρα δηλαδή μπορεί να αποβούν σε βάρος του λαού να χαθούν αυτές οι κρατικές εγγύησεις. Για να μεταφερθούν τα δάνεια πού? Στα services. Νέος όρος. Το χρησιμοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Services λέει. Ποια, τα αρπακτικά που έλεγε πριν από 7-8 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταφέρθηκαν τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά επιτυχία. Και έχει μια σημασία η αλλαγή της ονομασίας που δίνεις κάθε φορά σε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί ακριβώς δεν είναι να καλλιεργείς κάτι το ουδέτερο. Άρα λοιπόν μεταφέρεται τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά, στους services, και ταυτόχρονα διαμορφώσεται το πτωχευτικό κώδικα, το νέο πτωχευτικό κώδικα που είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών, σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, που επισπεύδει τους πληστηριασμούς για να διευκολυθούν τα αρπακτικά να διαχειριστούν αυτά τα κόκκινα δάνεια που πήραν στα χαρτοφυλακιά τους. Και το πέμπτο στοιχείο είναι τα προγράμματα γέφυρα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χρηματοδότηση δανείων από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα φορολογικά έσοδα, για να στηριχθούν οι ανάγκες των τραπεζών και να μην δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια την περίοδο της πανδημίας. Το παράδοξο, κύριε Υπουργέ, το παράδοξο είναι ότι μπορεί να μειώνει τα κόκκινα δάνεια που διακρατούν οι τράπεζες, αλλά δεν έχει μειωθεί το ιδιωτικό μη εξυπηρετούμενο χρέος. Παραμένουν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια μέσα, στον κουβά. Και γιατί δεν έχει μειωθεί? Γιατί ακριβώς δεν έχουν απαλλαγεί αυτά τα λαϊκά στρώματα από την υπερχρέωση. Η υπερχρέωση των λαϊκών στρωμάτων παραμένει και αυξάνεται. Και αυτή η υπερχρέωση δεν ήταν αποτέλεσμα μιας θείας δίκης και μια αυλεψία που έκανε γενικά ο λαός. Αλλά ήταν το αποτέλεσμα τη επίθεση που δέχτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η μειώση στους μισθούς, οι απολύσεις, η μειώση στις συντάξεις.
Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν οδήγησαν ακριβώς στον κόσμο, η φοροεπιδρομή, η επίθεση στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, οδήγησαν στον κόσμο το λαό να μην μπορεί να πληρώσει δάνεια που είχε πάρει, να μην μπορεί να πληρώσει την εφορία γιατί τον τζακίσατε στους φόρους, να μην μπορεί να πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία οι αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες, γιατί ακριβώς μετατρέψατε επί της ουσίας, κάνατε συνέτερο τα ασφαλιστικά ταμεία για τους επαγγελματίες στις δουλειές τους. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά. Σήμερα, όπως δεν είναι ο μεγάλος ασθενής της τράπεζας, όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Παπάς. Ο μεγάλος ασθενής, αυτό που έχετε βάλει μάλλον στη θέση του μεγάλου ασθενή, είναι ο λαός. Και μάλιστα τον έχετε μετατρέψει σε χρόνια πάσχοντα, που δεν πρόκειται να απαλλαγεί από την ασθένειά του, αν δεν απαλλαγεί από τον ιό του καπιταλισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς αυτόν θέλουμε να δούμε και όχι τις τράπεζες. Λέτε όλοι σας ότι πρέπει να βάλουν όλοι πλάτη για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συγκαλύπτεται όμως ότι μέχρι τώρα πλάτη έχουν βάλει οι εργαζόμενοι μετά την αντατικοποίηση εργασίας, έχουν βάλει φορολογούμενοι για να σωθούν οι τράπεζες από τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Και ότι δεν μπορεί να υπάρξει εισάχθεια, είπε ένας ομιλητής, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, διαγράφτηκαν δάνεια, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, και αναφέρομαι στον κύριο Ζαβό, έχουν διαγραφεί δάνεια από τις τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια. Θα μας πείτε ποια είναι αυτά τα δάνεια? Δώστε μας μια απάντηση. Γιατί όσο δεν μας απαντάτε, επιβεβαιώνετε ποιο πράγμα? Ότι τα κύρια δάνεια τα οποία διαγράφηκαν, ο μεγαλύτερο κομμάτι των δανείων που διαγράφηκαν είναι επιχειρηματικά δάνεια. Ότι οι κυβερνήσεις διάγραψαν δάνεια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εφοπλιστικού κεφαλαίου. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά. Και οι δικές σας κυβερνήσεις τα κάνανε. Επιχειρήσεων στον τουρισμό, επιχειρήσεων στον τομέα του εμπορίου, μεγάλων αλυσίδων. Δώστε μας λοιπόν την εικόνα ποια είναι αυτά τα δάνεια που δάνε. Γιατί αυτό είναι συσάχθεια. Και δεν μπορεί να υπάρξει συσάχθεια για τα επιχειρηματικά δάνεια, για τα δάνεια του κεφαλαίου, και να μην μπορεί να γίνει συσάχθεια για τα λαϊκά δάνεια. Αλλά αντίθετα να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση, να κεφαλαιοποιούνται ακόμη και οι τόκοι των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και επί της ουσίας, σήμερα τα υπόλοιπα κόμματα που μιλάνε είναι επί της ουσίας γίνουν κροκοδίλια δάκρυα. Σε μέτρα τα οποία πήραν και οι ίδιες ως κυβερνήσεις και επιστρέφουν ως δολοφόνοι στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί εμάς, ως ΚΚΕ, δεν μας ενδιαφέρει το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Μη εξυπηρετούμενο. Γιατί υπάρχει και εκείνο το χρέος που δεν είναι εξυπρόθυμο και το εξυπηρετεί ο λαός. Στην εφορία, στην ασφάλεια, στις δικές του κάλυψη, στα δάνεια τα οποία πληρώνει. Χρέος είναι και αυτό. Αλλά δεν το λαμβάνετε υπόψη. Εμείς λέμε το συνολικό ιδιωτικό χρέος που έχει ο λαός. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Και όχι το χρέος που έχουν οι επιχειρήσεις. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει για το χρέος αυτό το ιδιωτικό του λαού, το μη εξυπηρετούμενο, να πληρώσουν οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, διαγράφοντας δάνεια ή και τμήμα κεφαλαίου δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα λαϊκά στρώματα γιατί έχει το δική σας απόγνωση, να τα αναλάβει το αστικό κράτος διαγράφοντας χρέη που έχουν τα λαϊκά στρώματα προς την εφορία ή και προς τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν οι αυταπασχολούμενοι και το κεφάλαιο, όχι μόνο τους τόκους. Ή να κάνετε δόσεις. Ήρθε ο κύριος Υπουργός Περιχαρής και μας είπε, λέει, για τα νέα χρέη που διαμορφώθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, θα κάνουμε μια εξυπηρέτηση. Θα τους δώσουμε, λέει, 36 έντοκες δόσεις. Και έχουμε 36 έντοκες δόσεις για τα νέα χρέη. 12 για τα τρέχοντα χρέη τα οποία εξυπηρετούνται. 120 δόσεις για τα παλιά χρέη, 240 για το πτωχευτικό και πάει λέγοντας. Δηλαδή τι έχετε κάνει τον κόσμο? Τι τον έχετε μετατρέψει τον κόσμο? Σε υποζύγιο. Να δουλεύει δηλαδή μια ζωή για 20 και 30 χρόνια για να πληρώνει τα χρέη που έχει προς τις τράπεζες, τα χρέη που έχει προς την εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Να δουλεύει δηλαδή μια ζωή για να πληρώνει τα χρέη του. Και αυτό είναι κατόρθωμα? Αντί να του πείτε, σε απαλλάσσω, σου κουρεύω αυτά τα χρέη που δεν μπορεί να πληρώσει. Του κάνετε δόσεις, λέει, και πρέπει να σας πει και ευχαριστώ από πάνω, αν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν εμάς, κύριε Υπουργέ, λέμε ότι πρέπει να κουρευτούν τα δάνεια που έχει ο λαός
και δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει προς τις τράπεζες, είτε είναι στεγαστικά δάνεια, είτε είναι επαγγελματικά δάνεια, είτε είναι καλλιεργητικά δάνεια, να δοθεί περίοδος χάριτος για να αποπληρωθούν αυτοί και να είναι άτοκα, και ταυτόχρονα να απαγορευθούν οι κατασχέσεις που αφορούν την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών του λαού, αλλά και τη δυνατότητα να μπορεί να δουλεύει ο επαγγελματίας ο αυταπασχολούμενος και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος να καλλιεργεί το χωράφι του, να έχει ζωικό κεφάλαιο ο κτηνοτρόφος. Και επί της ουσίας, γιατί κάτι είπατε πριν, δεν μας ενδιαφέρει αν θα πέρασε τις Βρυξέλλες. Δεν κάνουμε κριτή των προτάσεων μας τις Βρυξέλλες, κύριε Υπουργέ. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Βρυξέλλες, αυτό που ονομάζεται Βρυξέλλες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο δήμιος των λαϊκών δικαιωμάτων και των λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την άποψη, οι Βρυξέλλες αποτελούν τον υπέρτατο προστάτη του κεφαλαίου. Γι' αυτό λέμε ότι ο λαός πρέπει να οργανώσει την πάλη του, να συγκρουστεί με το κεφάλαιο και με τις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, θα δώσω τα πρακτικά τα στοιχεία για τις τράπεζες από το 2008 μέχρι το 2020 που είπα πριν, για τα καταστήματα και τους εργαζόμενους. Και τέλος για τις τροπολογίες. Κύριε Πρόεδρε, και απευθύνομαι σε εσάς. Δεν μπορεί να συνεχίσει η κυβέρνηση το ίδιο βιολί. Να φέρνει τροπολογίες νομοσχέδια ολόκληρα. Με άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να σε αναγκάζει ψήφισε συνολικά για όλα. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αναφέρουμε στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών την τελευταία που κατατέθηκε χρονικά. Όπου μέσα υπάρχουν διατάξεις που δίνουν, που απαλλάσσουν ακόμη όσον αφορά τα ενίκια από επιχειρήσεις που επίσης πλήγησαν από την πανδημία και παρέμειναν κλειστές οι δραστηριότητες, μια σειρά άλλα ζητήματα για μειώσεις ΦΠΑ και έχει μέσα και τη διάταξη για την ΑΡΚΟ. Αν είναι δυνατόν. Μια διάταξη η οποία αποτελεί κόκκινο πανί για το ΚΚΕ, γιατί ακριβώς επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Ποιας? Της κατεξοχήν παραγωγικής δραστηριότητας που σε συνθήκες πράσινης μετάβασης και το νικέλιο και το κοβάλτιο και το σιδερονικέλιο αποτελεί καθοριστικά ορυχτά υλικά για να μπορέσουν ακριβώς και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να γίνουν αλλά και οι μπαταρίες. Και γι' αυτό η τιμή του νικέλιου έχει εκτοξευστεί. Και αυτή θέλετε να την παραδώσετε πυρ παρά στα ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς το λέμε καθαρά, θα καταψηφίσουμε την τροπολογία παρότι έχει και άλλες διατάξεις που θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετική αντιμετώπιση, μόνο και μόνο για το θέμα της ΛΑΡΚΟ. Ή διαχωρίστε την και φέρετε την ξεχωριστή τροπολογία το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ, ή διαφορετικά ως ΚΚΕ θα την καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.